Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Συγγνώμη για το μπούκωμα. Περνάω μία έντονη φάση μίξας. Το σημερινό μας θέμα, επαναχύτευση σαπουνιού. Μα καλά, θα μου πείτε, αυτό το έχεις ξανακάνει. Ναι, το έχω και θα βρείτε το βίντεο αυτό είτε στην περιγραφή εδώ κάτω, είτε στο pop που θα κάνει τώρα εδώ κάπου. Σήμερα όμως θα σας δείξω διαφορετικό τρόπο. Εν συντομία, πότε κάνουμε επαναχύτευση σαπουνιού? Όταν μας έχουν περισσέψει παλιά σαπούνια, τα οποία είτε δεν μας αρέσουν, είτε έχει ξεθυμάνει το άρωμα, είτε κάτι δεν πήγε καλά, είτε πολύ απλά γιατί έτσι. Επαναχύτευση μπορούμε να κάνουμε και με τα τρίματα που μας περισσεύουν από το φαλτσόκομα. Ο τρόπος επαναχύτευσης που θα σας δείξω εδώ είναι εμπνευσμένος από την μέθοδο Σιάλια. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον σαπωνοποιό Φάμπιο Σιάλια, ο οποίος και την εμπνεύστηκε. Στην πραγματικότητα σχέδιο κομφετή είναι, αλλά με ομοιόμορφη κατανομή μες στο σαπούνι και μικρότερα τεμάχια. Έχω κάνει και για το σχέδιο κομφετή βίντεο, πολύ παλιό, το οποίο επίσης θα βρείτε στην περιγραφή. Πριν προχωρήσουμε να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθείτε και να σας πω ότι αν θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να κάνετε μία δωρεά μέσω PayPal. Διαβάστε στην περιγραφή πώς. Πάρτε μολύβι και χαρτί για τη συνταγή. 351,6 γραμμάρια ελαιόλαδο, 199 γραμμάρια λάδι καρύδας, 66,3 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 46,4 γραμμάρια λάδι χοχόμπα ή τζοτζόμπα αν προτιμάτε, 202,5 γραμμάρια απιονισμένο νερό, 10 γραμμάρια αλάτι, 85,1 γραμμάρια καυστική σόδα, 7 γραμμάρια καυστική ποτάσα. Δεν χρειάζεται να τρέχετε να αγοράζετε καυστική ποτάσα αν δεν έχετε. Πράγματι, βελτιώνει την υφή του σαπουνιού κατά τη χρήση. Αλλά στην τελική, αν δεν σας βρίσκεται, παραλείψτε την. Ανταυτού, αυξήστε την καυστική σόδα. Αντί για 85,1 γραμμάρια, βάλτε 89,6. 199 γραμμάρια τρίματα σαπουνιού, 33,2 γραμμάρια άρωμα για σαπούνι. Μισό κουταλάκι του γλυκού πράσινο οξείδιο του χρωμίου, 6 γραμμάρια σπιρουλίνα. Αυτή η συνταγή βγάζει περίπου 1200 γραμμάρια σαπουνόμαζα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δική σας συνταγή και δεν ξέρετε πόσα τρίματα να βάλετε, ακολουθήστε τον απλό κανόνα. Κόψτε 1/4 από τα λάδια που χρησιμοποιείτε συνήθως κατά βάρος και αντικαταστήστε το με ίδιο βάρος τρίματα. Δηλαδή, ας πούμε ότι η συνταγή σας γίνεται με 1 κιλό λάδια. Το 1/4 του κιλού είναι 250 γραμμάρια. Άρα θα βάλετε 250 γραμμάρια τρίματα. Θα κόψετε όμως αυτό το βάρος από τα λάδια. Δηλαδή τα λάδια σας θα είναι 750 γραμμάρια. Και αντίστοιχα θα υπολογίσετε και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τη σόδα, το αλάτι, το άρωμα, το χρώμα κτλ. Στα 750 γραμμάρια δηλαδή, όχι στο κιλό. Αν ψάξετε λίγο παραπάνω για τη μέθοδο Σιάλια, θα δείτε ότι αναφέρουν το 1/3 των λαδιών. Γίνεται, αλλά το ραβδομπλέντερ τα βρίσκει λίγο σκούρα και αγκομαχά. Θεωρώ ότι το 1/4 είναι μια ασφαλής επιλογή. Ως προς το άρωμα τώρα, σας έχω πει πολλές φορές στα σχόλια να δοκιμάζετε πάντα ένα καινούριο άρωμα πριν το χρησιμοποιήσετε στο σαπούνι. Δυστυχώς, τα αρώματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για τα σαπούνια κατά πλειοψηφία επιταχύνουν το ίχνος. Ακόμα και αυτά που ο προμηθευτής λέει ότι δεν επιταχύνουν, θέλουν δοκιμή, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Αν σας τύχει λοιπόν άρωμα που επιταχύνει το ίχνος, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εύκολα στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου. Ναι, αλλά εσείς το αγοράσατε όμως και σας έμεινα μανάτη. Και εδώ έρχομαι εγώ να σας λύσω το πρόβλημα. Πάρτε λοιπόν αυτό το άτιμο το άρωμα που σας χάλασε τη συνταγή και ελάτε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το σημερινό σαπούνι. Έτριψα τα σαπούνια που ήθελα να επαναχυτεύσω στο ψηλό του τρίφτη. Ζύγισα την ποσότητα που ήθελα και τα έβαλα στην ηλεκτρική μου γάστρα, στο δυνατό. Αν δεν έχετε τέτοια συσκευή, χρησιμοποιήστε Ben Marie. Ζύγισα το ελαιόλαδο και ανακάτεψα μέσα τη σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα δίνει φυσικό πράσινο χρώμα στο σαπούνι, αλλά όχι πολύ έντονο. Γι' αυτό βάζω και πράσινο οξείδιο του χρωμίου. Συνέχισα με τα υπόλοιπα λάδια, αλλά κράτησα το αμυγδαλέλαιο τελευταίο. Στο αμυγδαλέλαιο έβαλα το οξείδιο του χρωμίου και μετά το προσέθεσα στη γάστρα.
Ζέστανα τα λάδια στο δυνατό για 45 λεπτά. Τόσο θέλει η δική μου γάστρα για να φτάσει τα λάδια στους 60 βαθμούς περίπου. Αυτός θα είναι και ο δικός σας στόχος, 60 με 70 βαθμούς Κελσίου. Έπειτα έβαλα το ραβδοπλέντερ για να κάνω τα τρίματα μικρότερα σε μέγεθος. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, μάλιστα στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω πώς δείχνει το σαπούνι αν δεν βάλετε ραβδοπλέντερ σε αυτή τη φάση. Με τα λάδια ακόμη στη φωτιά, προετοίμασα το άρωμα. Είναι το άρωμα μήλο του Μάνι. Παρόλο που αναγράφει στο site ότι δεν επιταχύνει το ίχνος, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έπειτα ζύγισα το νερό με το αλάτι. Και τέλος, τις σόδες. Χωρίς να περιμένω το διάλειμμα με τις σόδες να κρυώσει, το έριξα στη γάστρα. Η γάστρα ήταν ακόμη στο δυνατό. Ανάμιξη για κανένα 2 λεπτά. Μετά το άρωμα και ξανά ανάμιξη για άλλα 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα ανακάτεμα. Άλλωστε έχουμε την υψηλή θερμοκρασία να μας γλιτώνει χρόνο. Η υψηλή θερμοκρασία επίσης κρατά για λίγη ώρα τη σαπουνό μας ζαρευστή παρόλο το άρωμα. Και έτσι μπορούμε να την ρίξουμε στο καλούπι πριν γίνει στόκος. Ελέγξτε με τη σπάτουλα σε τι κατάσταση είναι η σαπουνόμαζα και αν αρχίσει να σφίγγει, βάλτε τη στο καλούπι. Για να καταλάβετε πόσο γρήγορα γίνεται η διαδικασία, εμένα μου πήρε κανένα 5 λεπτό από τη στιγμή που ένωσα τα λάδια με τη σόδα μέχρι να τα βάλω στο καλούπι. Δεν σας το λέω για να σας αγχώσω, απλά για να σας δείξω ότι δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζετε πολύ με το πόση ώρα θα ανακατέψετε. Αφού βάλετε το σαπούνι στο καλούπι, βάλτε το στο φούρνο στους 60 βαθμούς Κελσίου για 4 ώρες. Μετά το 4ωρο, κλείνετε το φούρνο και αφήνετε το σαπούνι να κρυώσει μαζί με το φούρνο. Το επόμενο πρωί μπορείτε να το κόψετε. Να και η διαφορά στην εμφάνιση που σας έλεγα πριν. Το αριστερό είναι φυσικά το σαπούνι που έφτιαξα για αυτό το βίντεο. Στο δεξί δεν έβαλα ραβδομπλέντερ στα λάδια με τα τρίματα, όπως είχα κάνει στο πράσινο. Τα τρίματα διακρίνονται πιο ξεκάθαρα στο πορτοκαλί σαπούνι από ό,τι στο πράσινο. Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ το πορτοκαλί. Τα τρίματα στο πράσινο μοιάζουν με εστιατικούς λεκέδες. Όπα, 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 τι είναι αυτό που μας πέταξες λίγο πριν το τέλος. Στεατικοί λεκέδες ή στα αγγλικά stearic spots, αν θέλετε να το ψάξετε περαιτέρω. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν δουλεύουμε με βούτυρα σε χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου. Το στεατικό και το παλμητικό οξύ που περιέχουν τα βούτυρα στερεοποιείται, με αποτέλεσμα να αφήνει ασπρίλες πάνω στην επιφάνεια του σαπουνιού. Δεν παθαίνει κάτι το σαπούνι, μια χαρά είναι, απλά είναι λίγο περίεργο στην όψη. Δείτε για παράδειγμα ένα παλαιότερό μου σαπούνι που έπαθε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο γεμάτο στεατικούς λεκέδες που μπορώ να πω ότι έπαθε στεατήλα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγές σας.